Πάμε απευθείας στον απεσταλμένο μας στο Ισραήλ, Χρήστο Νικολαίδη. Σε βρίσκουμε λίγο έξω από το Τελ Αβίβ, σε μυστική τοποθεσία. Δεν μπορούμε να αποκαλύψουμε πού. Είναι στρατιωτική βάση. Εκεί λίγο νωρίτερα ο Ισραηλινός στρατός σας αποκάλυψε επεξεργασμένα βίντεο από τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου, Χρήστο. Ήταν αρκετές οι δηλώσεις των τελευταίων ημερών που έλεγαν ότι η Χαμάς δεν σκοτώνει παιδιά. Αποκορύφωμα βέβαια αυτής της τακτικής ήταν η χθεσινή συνέντευξη της Βασίλισσας της Ιορδανίας, η οποία ισχυρίστηκε κάτι τέτοιο. Ο Ισραηλινός στρατός απάντησε και κάλεσε ξένους δημοσιογράφους εδώ, σε αυτή τη στρατιωτική βάση, για να μας δείξει υλικό από βίντεο, στα οποία απεικονίζονται ιδιαίτερα σκληρές σκηνές. Τα βίντεο αυτά δεν θα δουν το φως της δημοσιότητας, κάποια βέβαια έχουν διαρρεύσει στο διαδίκτυο. Ωστόσο, σε αυτά είδαμε νεκρά παιδιά, όπως επίσης και διάφορες ακρότητες, εξαιρετικά βίαιες, πρέπει να σας πω. Όπως μας εξήγησαν οι εκπρόσωποι του Ισραηλινού στρατού, πήραν αυτή τη δύσκολη απόφαση για να διαψεύσουν την άλλη πλευρά από τη μία, αλλά και για να στείλουν μέσω ημών το μήνυμα στην διεθνή κοινότητα ότι η Χαμάς είναι χειρότερη από το ISIS, δεν είναι στρατιώτες, δεν θέλουν να συμμετέχουν σε κάποιο πόλεμο. Η μανία τους είναι να σκοτώσουν με τον πιο βάρβαρο τρόπο και αυτό θα πρέπει να το μάθει όλη η παγκόσμια κοινότητα. Κατά τα λοιπά, ρωτήσαμε τους εκπροσώπους του Ισραηλινού στρατού αν αυτό το υλικό, το οποίο πραγματικά είναι ακραίο, δεν έχω λόγια να το περιγράψω, εάν αυτό χρησιμοποιείται για να δοθεί μια συγκεκριμένη ατμόσφαιρα στους στρατιώτες και να ζητήσουν εκδίκηση μέσα από τη δικιά τους δράση που θα ακολουθήσει. Η απάντηση ήταν αρνητική. Μας είπαν ότι αυτό το βίντεο γίνεται επεξεργασία για επιχειρησιακούς σκοπούς και μάλιστα ανάμεσα σε αυτούς είναι ο εντοπισμός κάθε τρομοκράτη ο οποίος φαίνεται σε αυτά τα βίντεο, η ταυτοποίησή του και η εξολόθρευσή του, όπως μας είπαν χαρακτηριστικά. Χρήστο, είναι πραγματικά πολύ σκληρά βίντεο. Σε ευχαριστούμε πολύ για την ανταπόκρισή σου.